Στην κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η τρίτη κατά σειρά εκστρατεία ευαισθητοποίησης για άτομα με αναπηρία με το σύνθημα «Όλοι μαζί, όλοι ίσοι» που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Μπράβο. Βασικός στόχος των δράσεων είναι να αναδειχνούν οι ανάγκες και οι ελλείψεις σε υποστηρικτικές πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία, να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε συμπολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με αναπηρία και να ενθαρρύνει τα ίδια τα άτομα με αναπηρία να βγουν στην κοινωνία και να συμμετάσχουν ενεργά σε όλες τις εκφράσεις της κοινωνικής ζωής. Είναι λοιπόν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται αυτή η δράση με κεντρικό σύνθημα «Όλοι μαζί, όλοι ίσοι», στη λογική της συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία στον κοινωνικό ιστό. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι άνθρωποι που έχουν τις αναπηρίες δεν το επιδιώξαν, δεν το θέλουν και δεν είναι και πάντα οι ίδιοι. Θα μπορούσε να είναι και ο καθένας από εμάς και μπορεί να είναι ο καθένας από εμάς ανά πάσα στιγμή. Κατά συνέπεια λοιπόν η κοινωνία μας θα πρέπει να φροντίσει να τους συμπεριλαμβάνει σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες, η διοίκηση φροντίζοντας να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα και τις υποδομές, αλλά ταυτόχρονα όμως να αλλάξει και την νοοτροπία. Και πράγματι αλλάζει η νοοτροπία, κυρίως με τα μικρά παιδιά, να αλλάξει την νοοτροπία αυτή που θα οδηγεί στο όλοι μαζί, όλοι ίσοι. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να προχωρήσει με διακρίσεις, δεν μπορεί να προχωρήσει με πληθυσμό αποκλεισμένο στα σπίτια του. Είμαστε πολύ ευτυχείς που γίνεται αυτή η δράση σήμερα εδώ, χτες στη Θήβα, την Κυριακή που μας έρθει επίσης στη Θήβα, στο Σάββατο στο Σχηματάρι και παντού όπου χρειαστεί, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, να περάσουμε το μήνυμα όλοι μαζί, όλοι ίσοι. Εξαιρετική πρωτοβουλία, συγχαρητήρια. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Φιλοξενούμε και εδώ στη Λιβαδιά, αλλά και σε ολόκληρη την Βοιωτία, αυτές τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εν ώψη και της Παραολυμπιάδας του καλοκαιριού. Όλα τα παιδιά είναι εδώ στην πλατεία και ενημερώνονται για τα αθλήματα τα οποία συμπεριλαμβάνει η Παραολυμπιάδα. Όλοι μαζί, όλοι ίσοι. Γιατί δεν είναι μόνο ένα σύνθημα, είναι μια ανάγκη κοινωνική και εμείς από την πλευρά μας στην τοπική αυτοδιοίκηση είμαστε υποχρεωμένοι κάθε μέρα να δημιουργούμε εκείνες τις υποδομές ώστε αυτά τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες και κυρίως βέβαια στις αθλητικές. Είναι όμως και θέμα αλλαγής νοοτροπίας και με πολύ μεγάλη χαρά βλέπω ότι όλα τα παιδιά αγκαλιάζουν αυτά τα παιδιά με τις σωματικές ιδιαιτερότητες και αναπηρίες. Και όλοι μαζί προχωράνε σε ένα μέλλον που θα είναι καλύτερα για όλους μας, αρκεί όλοι να το φροντίζουμε. Στην κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς, που γέμισε από μαθητές δημοτικών της πόλης, παρουσιάστηκαν διαδραστικά προγράμματα για μαθητές τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης και αθλήματα της Παραολυμπιάδας από διακεκριμένους αθλητές της χώρας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν την Περιφέρεια και το ευχαριστώ είναι εκ μέρους της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής για τη φιλοξενία. Δείχνει τον πολιτισμό που έχει η Περιφέρεια, κυρίως ο Περιφερειάρχης και οι συνεργάτες του, που είναι αρρωγός στην επίδειξη των προελπιακών αθλημάτων. Η προσέλευση των σχολείων είναι εκπληκτική, η συμμετοχή των παιδιών και διαζώσεις σε κάποια που είχαν τα αθλήματα και στο χειροκρότημα μας έχει συγκινήσει πάρα πολύ, μας έχει εντυπωσιάσει και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάρουν κάποιες αξίες που πρεσβεύει το ΕΦ αγωνίζεστε του Ολυμπιακού Ιδιώδες, του Παραολυμπιακού Ιδιώδες και του αθλητισμού γενικότερα, το οποίο θα είναι απαραίτητο εφόδιο για την πορεία της ζωής τους και την εξέλιξή τους. Η παραολυμπιακή εκπαίδευση έχει ένα διτό ρόλο. Άρει τις αξίες του αθλητισμού, αλλά εκπαιδεύει και την νεολαία πάνω σε θέματα διαφορετικότητας και αναπηρίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα βιωματικά μεν, αλλά με θετικό πρόσημο, το τι μπορεί να κάνει τελικά ένας αθλητής, τι μπορεί να κάνει ένα ανάπηρο παιδί μαζί με ένα μη ανάπηρο παιδί ως προς τον αθλητισμό, πώς μπορούν να βάλουν γκολ, πώς μπορούν να κάνουν ξεφασκία, είναι κάτι που μόνο θετικό όφελος έχει στην κοινωνία, να εκπαιδεύσει την νεολαία και τα νέα τα παιδιά και όχι να τη φοβήσει όπως θα ήταν να βάλουμε έναν άνθρωπο μη ανάπηρο σε ένα μαξίδιο και να του δούμε πόσο δύσκολα είναι να κυκλοφορήσει σε μια μη προσβάσιμη πόλη. Οπότε, συγχαρητήρια στην Περιφέρεια που παίρνει αυτή την πρωτοβουλία, αλλά και στον Δήμο της Λιβαδιάς που παραχωρεί την πλατεία για να έρθουν τα σχολεία και να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της δομής Γέφυρα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ
σε συνεργασία με τους Δήμους Λαμιαίων, Χαλκιδαίων, Καρπενησίου, Αγράφων, Δελφών, Λεβαδαίων, Θηβαίων, Τανάγρας, Αθλητικούς Συλλόγους της Στερεάς Ελλάδας και τα παραρτήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Με παράλληλες και πολλές δράσεις και εκδηλώσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Σήμερα το πρωί ήμασταν στη Χαλκίδα, τώρα είμαστε στη Λιβαδιά, έχουμε δραστηριότητες στη Λαμία ταυτόχρονα, στην Άμφισσα, στο Καρπενήσι, στην Ιταία, στη Θήβα, στο Σχηματάρι, μέχρι την Κυριακή. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε και εμείς και ιδιαίτερα ο Περιφερειάρχης που είναι έμπνευση και όραμά του αυτή η εβδομάδα πιστοποίησης, ενεργά ότι είμαστε κοντά σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία που πραγματικά αντιμετωπίζουν πολλαπλά ζητήματα και προσπαθούμε μέσα από αυτές τις δράσεις ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και ενεργοποίησης να πετύχουμε συμπερίληψη πραγματική. Χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερες δράσεις. Το μότο μας είναι ότι όλο το χρόνο πρέπει να κάνουμε δράσεις και αυτό θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια έχουμε ένα κεντρικό σχεδιασμό για τη διαχείριση ζητημάτων ΑΜΕΑ που αφορά την προσβασιμότητα, τη δημιουργία νέων υποδομών και βέβαια και άλλα βασικά ζητήματα που τα βλέπουμε μαζί με τους συλλόγους και φορείς ΑΜΕΑ χαρτογραφώντας τις ανάγκες μέσα στο πεδίο.